Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 365. Είναι από το βιβλίο Βασιλέων Β, το 6ο κεφάλαιο και το 24 εδάφιο. Σελίδα 365, 6ο κεφάλαιο, 24 εδάφιο. Μετά δε ταύτα, Βεναδάδ, βασιλεύς Συρίας, συνήθρισε να πάνε το στράτευμα αυτού και ανέβηκε πολιόρκησε τη Σαμάρια. Έγινε δε πείνα μεγάλη εν Σαμαρία. Κι δου πολιόρκουν αυτήν εωσού κεφαλιώνου επολύθη 2,80 αργύρια και το τέταρτον ενός κάβου κόπρου περιστερών 2,5 αργύρια. Και ενώ διέβαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ επί του τείχους, γινή τη ευόησε προς αυτόν λέγον: «Σώσον με, σώσον κύριε μου βασιλεύ». Ο δε είπε, αν ο Κύριος δε σε σώσει, ποθέν θέλω σε σώσει εγώ μη εκ του αλωνίου ή εκ του λινού. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, τι έχεις. Η δε είπε, η γηνή αυτή, μη είπε εντός των ιών σου, δια να φάγομεν αυτόν σήμερον και αύριο θέλουμε φάγει τον ιών μου. Και βράσαμεν τον ιών μου και φάγομεν αυτόν, είπον δε, προς αυτήν την ακόλουθον ημέρα δώσ' τον ιόν σου για να φάγομεν αυτόν. Η δε έκρυψε τον ιόν αυτής. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους της γυναικός, διέριξε τα ημάτια αυτού και ενώ διέβαινε επί του τείχους, ο λαός είδε και ειδού σάκος έσωθεν επί της σαρκός αυτού και είπε ούτω να κάμει σε με ο Θεός και ούτε να προσθέσει αν κεφαλή του Ελισαέ ή ούτου Σαφάτ σταθεί επάνω αυτού σήμερον. Ο δε Ελισαέ κάθητο εν το οίκο αυτού και οι πρεσβύτεροι εκάθητο μετ' αυτού και απέστειλον ο βασιλεύς άνδρα πέμπροσθεν αυτού πριν δε έλθει προς αυτόν ο μηνυτής αυτός, είπε προς τους πρεσβυτέρους: «Δε βλέπετε ότι ούτως ο Υιός του φωνευτού έστειλε να αφαιρέσει την κεφαλή μου? Βλέπετε μήπως καθώς έλθει ο μηνυτής, κλείσατε την θύρα και εμποδίσατε αυτόν προς την θύραν, η φωνή των ποδών του Κυρίου αυτού δεν είναι εξόπισθεν αυτού? Και ενώ έτη ελάλη με ταυτόν, ιδού κατέβει προς αυτόν ο μηνυτής και είπε, ιδού παρακυρίου είναι το κακόν τούτο, τι πλέον να ελπίσω εις τον Κύριον?» Είπε δε ο Ελισαί, ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος, αύριον περί την ώραν ταύτην, εν μέτρον σε μηδάλεως, θέλει πολιθεί δι' ένα σύκλον και δύο μέτρα κριθείς δι' ένα σύκλον εν την πύλη της Σαμαρίας. Και απεκρίθη προς τον άνθρωπο του Θεού, ο άρχον επί του οποίου την χείρα εστηρίζουν το βασιλεύς και είπε, «Κι αν ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις τον ουρανό, η δύνατο το πράγμα τούτο να γίνει?» Ο δε είπε, «Ιδού θέλεις ειδή με τους οφθαλμούς σου, δε θέλεις όμως φάγει εξ αυτού. Ήσαν δε τέσσερις άνδρες λεπροί εν τη εισόδο της πύλης και είπον ο εις προς τον άλλον, «Διατί εμείς καθόμεθα εδώ έως σου αποθάνομεν? Εάν είπομε να εισέλθομεν εις την πόλη, η πείνα είναι εν τη πόλη και θέλουμε να αποθάνει εκεί, αν δε καθήμεθα εδώ, πάλι θέλουμε να αποθάνει. Τώρα λοιπόν έλθετε και ας πέσομεν στο στρατόπεδο των Συρίων. Εάν αφήσω συν ημάς ζώντας, θέλομεν ζήσει και αν θανατώσω συν ημάς, θέλομεν αποθάνει». Και σηκώθησαν ότε σκόταζε δια να εισέλθω συν στο στρατόπεδο των Συρίων. Και ότε ήλθον έως του άκρου του στρατοπέδου της Συρίας, ιδού δεν είτο άνθρωπος εκεί, διότι ο Κύριος είχε κάμει να ακουστεί εν το στρατοπέδο των Συρίων κρότος αμαξών και κρότος ύπων, κρότος μεγάλου στρατεύματος και ύπων προς αλλήλους. Ιδού ο βασιλεύς του Ισραήλ εμίστοσεν εναντίον ημών τους βασιλείς των Χεταίων και τους βασιλείς των Αιγυπτίων δια να έλθω συνεφημάς. Όθεν σηκωθέντες έφυγον εν το σκότι και εγκατέλειπον τα σκηνάς αυτών και τους ύπους αυτών και τους όνους αυτών, το στρατόπεδον όπως ήτο, και έφυγον δια την ζωήν αυτών. Και ότε οι λεπροί ούτι ήλθον έως του άκρου του στρατοπέδου, εισήλθον εις μίαν σκηνή και έφαγον και έπιον, και λαβώντες εκείθεν αργύριον και κρισίον και ημάτια, υπήγαν και έκρυψαν αυτά, επιστρέψαντες δε εισήλθον εις άλλην σκηνή, και έλαβαν άλλα εκείθεν, και υπήγαν και έκρυψαν και ταύτα. Τότε είπαν προς αλλήλους, εμείς δεν κάμνομεν καλά,
Η μέρα αυτή είναι η μέρα αγαθών εγγελιών. Και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένουμεν μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά της θέλει επέλθει εφ' ημάς. Έλθετε λοιπόν και ας υπάγομεν να αναγγείλωμεν τα αυτά εις τον οίκον του βασιλέως. Ήλθαν λοιπόν και ευώησαν προς τους θυρωρούς της πόλεως και ανήγγυραν προς αυτούς λέγοντες ήλθομεν εις το στρατόπεδο των Συρίων και Ιδού δεν ήτο εκεί άνθρωπος. Ουδέ φωνή ανθρώπου ημί ήπη δεδεμένη και όνει δεδεμένη και σκηνέ καθώς ευρίσκοντο. Και ευώησαν οι θυρωροί και ανήγγυλαν τούτο ένδον εις τον οίκον του βασιλέως. Και σηκωθείς ο βασιλεύς τη νύχτα είπε προς τους δούλους αυτού. Τώρα θέλω φανερώσει προς εσάς τι έκαμουν οι Σύριοι εις ημάς. Εγνώρισαν ότι είμαι θαπεινασμένη και εξήλθον εκ του στρατοπέδου, δια να κρυφθώσιν εν της αγρής λέγοντες όταν εξέλθωσιν εκ της πόλεως, θέλω με συλλάβει αυτού ζώντας και εις την πόλη θέλω με εισέλθει. Αποκριθείς δε εις εκ των δούλων αυτού, είπεν, αν λάβωση, ας λάβωση παρακαλώ πέντε εκ των υπολοιπωμένων ύπων ήτινες απέμειναν εν την πόλη, ιδού αυτή είναι καθώς άπαν το πλήθος του Ισραήλ, το εναπολιθένεν αυτή, ιδού είναι καθώς άπαν το πλήθος των Ισραηλιτών, ήτινες κατηναλώθησαν και ας αποστήλωμεν δια να είδωμεν. Έλαβον λοιπόν δύο ζεύγοι ύπων και απέστειλεν ο βασιλεύς ο πίσω του στρατοπέδου των Συρίων λέγον υπάγεται και ιδέτε και πήγον ο πίσω αυτών έως του Ιορδάνου και ιδού πάσα η οδός πλήρης ηματίων και σκευών τα οποία οι Σύριοι είχαν ρίψει εκ της βίας αυτών και επιστρέψαντε σημειντέ ανήγγυλαν τούτο προς το βασιλέα και εξήλθεν ο λαός και, και διήρπασαν το στρατόπεδο των Συρίων και επολύθη εν μέτρο σε μηδάλεως διά ένα σύκλον και εν μέτρο σε και δύο μέτρα κριθείς διά ένα σύκλον κατά το λόγο του Κυρίου και κατέστησε ο βασιλεύς επί της πύλης τον άρχοντα επί το οποίο τη χείρα εστηρίζεται και κατεπάτησεν ο λαός αυτόν εν την πύλη και απέθανε καθώς ελάλησεν ο άνθρωπος του Θεού ώστις ελάλησε ότι ο βασιλεύς κατέβει προς αυτόν. Και καθώς ελάλησεν ο άνθρωπος του Θεού προς το βασιλέα λέγον δύο μέτρα κριθείς δι' ένα σύκλον και ένα μέτρο σε μηδάλεως δι' ένα σύκλον θέλουν είστε αύριο με την ώραν ταύτην εν την πύλη της Σαμαρίας. Ο δε άρχον απεκρίθη προς τον άνθρωπο του Θεού και είπε αν τώρα ο Κύριος ήθελε να κάμει παράθυρα εις των ουρανών η δύνατο τιούτον πράγμα να γίνει. Και εκείνος είπεν ιδού θέλεις ειδή τούτο με τους οφθαλμούς σου αλλά δεν θέλεις φάγει εξ αυτού ούτω και έγινε εις αυτόν διότι ο λαός κατεπάτησε αυτόν εν την πόλη και απέθανε αμήν. Ο λαός του Θεού είναι σε τραγική κατάσταση εξαιτίας ανομίας, της αμαρτίας, της παραβάσεως, της ειδωλολατρίας. Ο λαός του Ισραήλ βασιλεύει σε αυτόν ο γιος του χειρότερου βασιλιά που έχει περάσει ποτέ από το λαό Ισραήλ και η κατάσταση είναι, θα έλεγε κανείς, τραγική. Μάλιστα ο βασιλιάς σε μία έξοδό του προς το λαό διεπίστωσε ότι μία γυναίκα ζητούσε βοήθεια από αυτόν και η βοήθεια αυτή που ζητούσε ήταν φοβερή γιατί είχαν αποφασίσει με μία άλλη γυναίκα να φάει μία μέρα εκ της πείνας να φάνε και της εχμαλωσίας να φάνε το γιο της μιας και την άλλη μέρα το γιο της άλλης απίστευτα πράγματα αλλά αληθινά. Ό,τι λέει ο Θεός είναι απίστευτο μεν, αλλά αληθινό. Και εκεί αγανάκτησε ο βασιλιάς, ταπεινώθηκε ο βασιλιάς, φόρεσε σάκο και σπονδό, αλλά η ταπείνωσή του δεν του οδήγησε στο θέλημα του Θεού, αλλά τον οδήγησε στο θέλημα το δικό του. Θα μπορούσε να είχε βρει χάρη από το Θεό, καθώς ταπεινώθηκε, αλλά η ταπείνωση τον οδήγησε στο θέλημα το δικό του, ώστε αποφάσισε στην καρδιά του να σκοτώσει τον προφήτη του Κυρίου, στον οποίον είχε δοθεί διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου του Ηλίου του προφήτου. Και τούτο γιατί, όταν ο βασιλιάς της Συρίας είχε έρθει στα Ιεροσόλυμα, ο Θεός πάταξε, καθώς έψαξαν να βρούνε τον Ελισέ,
μετά την προσευχή του Ελισέ πάταξε με αορασία το βασιλιά και τους οδήγησε εχμαλωτισμένους μέσα στην Ιερουσαλήμ, στην Σαμάρια συγκεκριμένα, και εκεί ο βασιλιάς είπε να τους σκοτώσουμε, και ο Ελισέ, άνθρωπος του Θεού, λέει όχι βέβαια, αυτούς που μας τους χάρισε εχμαλώτους ο Θεός, εμείς δεν θα τους σκοτώσουμε, αυτούς που θα νικήσουμε, τότε θα προχωρήσουμε σύμφωνα με το θέλημά μας, και έτσι τους ελευθέρωσε. Αυτό εφάνηκε όμως πολύ κακό στο βασιλιά, πάρα πολύ κακό στο βασιλιά, γιατί πράγματι ενδυναμώθησαν οι Σύριοι, επετέθησαν, πολιόρκησαν και τώρα βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση λίγο πριν το τέλος. Και η απόφασή του είναι τουλάχιστον να προλάβω να σκοτώσω τον Ελισέ. Και πήγε ο ίδιος μάλιστα. Ήξερε που βρισκότανε, πήρε στρατιώτη, πήρε τον ακολουθό του και πήγε ο ίδιος να τον σκοτώσει. Ο Ελισέ στεκότανε μαζί με τους πρεσβυτέρους αδελφούς του, ζώντας και αυτός την πείνα και την ταλαιπωρία που υφίστατο όλος ο λαός εξαιτίας της αμαρτίας, ιδιαίτερα των αρχόντων και του βασιλιά του Ισραήλ. Και ο Θεός του λέει ότι έρχεται να σου πάρει το κεφάλι. Τώρα μπορεί να γίνει τίποτα? Τι μπορεί να γίνει? Είναι άνθρωπος του Θεού, μπορεί να κάνει κάτι? Μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός? Η κατάσταση είναι απελπιστική. Και πολλές φορές φτάνουμε, όχι εξαιτίας των δικών μας αμαρτημάτων, παραβάσεων, ανομιών, εξαιτίας άλλων, φτάνουμε σε καταστάσεις που δεν έχουν λύση, που δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς λύση. Περικυκλωμένοι από ένα ισχυρότατο στράτευμα του Συρίους, η πολιορκία έχει κρατήσει πολύ καιρό, όλα έχουν τελειώσει, ώστε αναγκάζονταν να φάνε και τα παιδιά τους ακόμη. Τα άλογα τα είχαν φάει όλα, δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είχε μείνει ο Ελισέ. Είχε μείνει ο δούλος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ξεκίνησε για να τον σκοτώσει και αυτόν, ναι, τότε στον κίνδυνο αυτόν, που δεν είναι ένας απλός κίνδυνος, είναι το τέλος του έργου του Θεού. Πριν ο Θεός αποφασίσει να το τελειώσει. Δεν είναι απλό το ζήτημα το να θανατώσεις τον Ελισέ, είναι ότι διακόπτεται το έργο του Θεού. Και όταν το έργο του Θεού διακόπτεται, εκεί επεμβαίνει ο Θεός παντοδύναμος. Δεν επιτρέπει τη διακοπή του έργου του ο Θεός. Ο Θεός έχει να συνέχεια, να συνεχιστεί το έργο του με τον Ελισέ τον προφήτη. Υπάρχει σοβαρή συνέχεια, σοβαρότατη. Αλλά όποιος διακόψει, σκεφτεί να διακόψει το εν εξελίξει έργο του Θεού, αυτός ενώπιον του Θεού είναι ένοχος, θα τολμούσα ανθρώπινα και ανόητα να πω, εσχάτης προδοσίας. Είναι αυτό που δεν το ανέχεται ο Θεός. Αυτό που δεν μπορεί να τα αφήσει ο Θεός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, όχι μόνο αδελφοί, για ένα κράτος, για μια εκκλησία και για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Το να διακόψει ο άντρας το έργο του Θεού που έχει δώσει στη γυναίκα του για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Το να διακόψει η γυναίκα το έργο του Θεού που έχει δώσει τον άντρα που ο Θεός έχει προσδιορίσει. Το να διακόψει κάποιος άνθρωπος το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει έχει συνέπειες επώδυνες αλλά και ενέργειες θαυμαστές. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν στεκόμαστε,
μπροστά στο Λόγο του Θεού και στο Πνεύμα το Άγιο. Πόσο προσεκτική, δηλαδή με ποιο φόβο Θεού πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στο Λόγο του Θεού, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, στις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, στην ένδοξη παρουσία του Θεού, σαν ανθρώπινα μικρά όντα και ασήμαντα. Και όταν πλησίασε για να θανατώσει τον Ελισέ, ο μηνυτής τον οποίον απέστειλε καταρχάς, βρέθηκε και εξέφρασε την απόλυτη αδυναμία του και εξέφρασε το τέλος της υποθέσεως. Ιδού παρακυρίου είναι το κακό τούτο. Τι πλέον να ελπίσω στον Κύριο? Καμία ελπίδα. Τι να ελπίσω τώρα στο Θεό? Καμία ελπίδα. Τότε ακριβώς που δεν υπάρχει καμία ελπίδα στους εν γέννη ανθρώπους, τότε εάν ελπίσεις τον Κύριο, τότε θα κάνει μεγαλεία ο Θεός. Και εμείς αδερφοί αγαπητοί, τις έσχατες αυτές μέρες που περιμένουμε, που ζούμε, περιμένουμε να δούμε τα μεγαλεία του Θεού. Όταν οι καιροί είναι τόσο κακοί και γίνονται και πιο κακοί ακόμη και αγγίζουν όλα τα σπίτια, όλες τις καρδιές, όταν οι εκκλησίες αδειάζουν και ο λαός χαλαρώνει, όταν δεν υπάρχει καμία ελπίδα από πουθενά, εκεί ακριβώς έρχεται ο Θεός και υπόσχεται μεγαλεία. Είναι σχήμα, όπως είπε κάποιος αδερφός, οξύμορο. Είναι κάτι που δεν στέκεται. Μόνο όμως ο Θεός μπορεί να δώσει τέτοιες υποσχέσεις σε τέτοιες καταστάσεις. Και ακόμη περισσότερο, μόνο ο Θεός μπορεί να ενεργήσει σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοια αδιέξοδα. Μόνο ο Θεός, ο οποίος τι θέλει? Να συνεχιστεί το ευλογημένο έργο που έχει προσδιορίσει. Μα είναι δυνατό να συμβεί κάτι? Τι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση? Έξω νικητές οι Σύριοι, η πολιορκία στα ύψη, στις δυνάμεις τους. Η πείνα έφτασε στο τέλος στο λαό. Ο βασιλιάς απελπισμένος θέλει να σκοτώσει τον Ελισέ. Ο Ελισέ διέρχεται τα τελευταία λεπτά της ζωής του. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει τους Συρίους. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει την πείνα. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον βασιλιά να σκοτώσει τον Ελισέ. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ελπίδα δεν υπάρχει πουθενά. Και τότε είναι που ο Θεός επισκέπτεται τον Ελισέ για να τα αλλάξει όλα. Μπορεί να τα αλλάξει όλα? Δεν γίνεται. Μπορεί να τα αλλάξει όλα? Και ο Ελισέ, ξέρετε τι λέει? Αύριο αυτή την ώρα θα υπάρχει τέτοια αυθονία και τέτοια ευλογία που δεν έχετε ξαναδεί. Αύριο τέτοια ώρα, φοβερό δεν είναι? Απίστευτο δεν είναι? Τι είναι αυτά που λέει? Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Από πού θα έρθει η ευλογία? Πολύ σωστά είπε αυτός που στεκόταν κοντά στο βασιλιά και λέει, και ο ουρανός να ανοίξει ένα παράθυρο, αποκλείεται να γίνει αυτό που λέει ο Ελισέ. Αλλά δεν ξέρει ότι δεν το λέει ο Ελισέ, το λέει ο ίδιος ο Θεός. Και για το Ελισέ είναι αδύνατον, για το Θεό όμως είναι δυνατόν. Αύριο τέτοια ώρα τελείως διαμορφώνεται άλλη κατάσταση. Πείνα, φτώχεια, θάνατος, τραγωδίες τελειώνουνε. Έρχεται η ευλογία του Θεού. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και πώς θα γίνει αυτό? Τόσο εύκολο, τόσο απλό. Αυτό το οποίο φαίνεται αδύνατο και ακατόρθωτο στο μυαλό του ανθρώπου, στο Θεό είναι πάρα πολύ απλό. Βγάζει ένα θόρυβο. Με ένα θόρυβο φτάνει.
ένας θόρυβος αρμάτων πολλών και στρατευμάτων μεγάλων και βάζει τέτοιο φόβο στην καρδιά των Συρίων ότι συμμάχησαν με τους Αιγυπτίους, με άλλους και έρχονται μας καταστρέψουν. Και από το φόβο τους αφήνουν τα πάντα και το βάζουν στα πόδια. Ούτε τα άλογα πήραν, ούτε τα γαϊδούρια πήραν, ούτε τα τρόφιμα πήραν, ούτε τις στολές τους πήραν, ούτε τα όπλα πήραν. Έτρεχαν και έφυγαν με τα πόδια στη Συρία. Τι κάνει ο Θεός? Έβαλε φόβο στην καρδιά τους με ένα απλό θόρυβο. Αυτός ο Θεός, αδερφοί μου, ο δικός μας. Σε αυτό το Θεό πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Δεν είναι ένας Κυριούλης, δεν είναι ένας Χριστούλης, δεν είναι ένας Θεούλης. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Είναι αυτός που έπλασε τα πάντα. Είναι αυτός που μπορεί τα πάντα. Είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και εγένετο. Είναι αυτός που λέει και κίνεται. Και εμείς πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό. Εμείς ελπίζουμε σε αυτόν τον Θεό. Εμείς περιμένουμε αυτόν τον Θεό. Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο εκείνου του Θεού που μας κάλεσε, μας έσωσε. Και τώρα είναι πάρα πολύ εύκολη η πληροφορία. 4 λεπροί, πεινασμένοι, ετοιμοθάνατοι, από την αρρώστια τους, από την πείνα. Τι κάθόμαστε εδώ και πέραν, δεν πάμε να ορμήσουμε πάνω στους Συρίους? Και αν μας σκοτώσουν, δεν μας σκότωσαν, έτσι κι αλλιώς για θάνατο είμαστε. Και πηγαίνουν και τι να δούνε? Δεν χόρτενα τα μάτια τους. Πήραν, γέμισαν, ό,τι ήθελαν πήραν. Και στο τέλος ο Θεός βάζει μια ωραία σκέψη στην καρδιά τους. Λέει, σήμερα είναι η μέρα, και πιστεύω ότι είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Αλληλούια. Αλλά να προσέξουμε, γιατί υπήρξε αυτός που άκουσε και του είπε ο Κύριος, θα δεις αλλά δεν θα γευτείς, γιατί δεν πίστεψε. Εμείς πιστεύουμε όλοι. Αμήν. Πιστεύουμε όλοι. Αμήν, Κύριε μου. Πιστεύουμε. Βόηθα μας την απιστία μας, Κύριε. Πιστεύουμε. Βόηθα μας την απιστία μας, Κύριε. Πιστεύουμε όμως. Βόηθα μας. Δώσε μας δύναμη πίστεως. Δύναμη Πνεύματος Αγίου. Ο βασιλιάς λέει, μπα, ψέματα λένε. Δεν είναι άδειο το στρατόπεδο. Έτσι το κάνανε για να μας παγιδεύσουν. Και τι ωραία που έρχεται ένας ταπεινός δούλος και του λέει, βασιλιά μου, έχουμε δύο άλογα έτσι κι αλλιώς, θα τα φάμε κι αυτά. Δεν τα στέλνεις να δούνε δύο ανθρώπους που κι αυτοί για θάνατο είναι, να δούνε τι θα γίνει? Και όταν γυρίζουν λένε, όλα είναι δικά σας. Και ωραία λέξη αυτή. Όλα είναι δικά σας. Αδελφοί, ο Θεός μας έκανε κληρονόμους του. Όλα είναι δικά μας. Εν Χριστώ Ιησού είμαστε πλήρεις. Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει έλλειψη ουδενία. Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει κανένα κενό. Είναι αυτός που πληρώνει τα πάντα εν πάση. Είναι αυτός που γεμίζει τα πάντα. Και αυτό που θέλει από εμάς ο Κύριος είναι να το πιστέψουμε. Όποιος πιστέψει εν τη καρδία του ότι ο Θεός ανέστησε το Χριστό πρώτον, και δεύτερον ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, αυτό σώζεται. Σήμερα λοιπόν και εμείς πιστεύουμε και ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Δεν θέλουμε να είμαστε σαν κι αυτόν που εκ της απιστίας τους είδε, άκουσε την προφητεία, είδε το έργο και δεν έφαγε γιατί δεν πρόλαβε, έφυγε. Τον πήρε όχι ο Θεός, ο εχθρός, εκ της απιστίας του. Σήμερα λοιπόν να σηκωθούμε και να ζητήσουμε πίστη. Αμήν, αδερφοί. Σήμερα να ζητήσουμε πίστη. Είναι τι αδύνατον στο Θεό? Σε όσο αδυναμία και αν έχουμε βρεθεί, ο Θεός κάνει μεγαλεία. Και ιδίως στις έσχατες αυτές οι μέρες, ο Θεός κάνει μεγαλεία, θεραπεύει, ευλογεί, αλλάζει τα πράγματα. Νέα πράγματα κάνει ο Θεός. Πιστεύουμε στα νέα πράγματα. Γιατί πριν ακόμη γίνουν,
ο Θεός μας τα αποκαλύπτει και μας τα φανερώνει. Πατέρα μας ευλογημένε, άθλοι, ουτιδανοί, αχροί, τυποτένιοι, είμαστε μπροστά στην παρουσία Σου. Δεν έχουμε λόγια, Κύριέ μου. Πολλές φορές χάνουμε την παρησία μας, ακόμη και να Σε δοξάσουμε εξαιτίας της αθλειότητάς μας. Γι' αυτό Σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας. Βοήθησέ μας, Κύριε. Αγίασέ μας, Πατέρα. Σε παρακαλούμε, επιτίμησε το διάβολο που θέλει να χάνουμε την πίστη μας. Επιτίμησε τον πειράζοντα, Κύριε Θεέ μου, στο όνομα του Χριστού. Δόξασε το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Βοήθα μας, Χριστέ μου. Βοήθα μας το δρόμο μας. Βοήθα μας στις έσχατες αυτές οι μέρες. Θέλουμε να δούμε το χέρι Σου, την κρατεά Σου χείρα, Κύριε Θεέ μου, να υψωθεί. Το βραχίωνά Σου να εξαπλωθεί και να δούμε τα μεγαλεία που Εσύ υπόσχεσαι μέσα από τον αψευδή λόγο Σου για τις έσχατες ημέρες. Τα μεγαλεία που Εσύ υπόσχεσαι με τη φωνή του Πνεύματός Σου του Αγίου για τις έσχατες ημέρες. Να τα δούμε στην προσωπική μας ζωή. Όλοι μας στην οικογενειακή μας ζωή. Όλοι μας στην εκκλησιαστική μας ζωή. Όλοι μας στην πατρίδα μας, Κύριε, να τα δούμε σε όλη την οικουμένη. Θέλουμε να ζήσουμε τη δόξα Σου. Θέλουμε να δούμε το μεγαλείο Σου. Θέλουμε να δούμε το έλεος Σου. Θέλουμε να δούμε, Κύριε Θεέ μου, τη μεγαλειότητά Σου. Στο όνομα του Χριστού θέλουμε να δούμε τη δύναμη του Πνεύματός Σου του Αγίου. Θέλουμε να δούμε το πρόσωπό Σου, τη δύναμη της Αναστάσεώς Σου. Θέλουμε να δούμε, Κύριε Θεέ μου, να δοξάζεσαι μπροστά μας, στα μάτια μας, και εμείς να ταπεινωνόμαστε όλο και περισσότερο, καθώς Εσύ θα υψώνεσαι και το Ευαγγέλιο Σου, Κύριε μου, θα κηρύτεται. Στο όνομα του Χριστού, βόηθα μας την απιστία μας, βόηθα μας να πιστέψουμε, γέμισέ μας με πίστη Θεού, ώστε από εδώ και πέρα ό,τι ζητάμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να γίνεται κατά το λόγο στον αψευδή, στο όνομα του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν, Κύριε Θεέ μου.